Είμαστε στην Πτολεμαϊδα, στον εμπορικό πεζόδρομο της Βασιλής Σοφίας. Τα γίνεται της έκθεσης φωτογραφικής ομάδας έκφρασης Πτολεμαϊδας. 12 φωτογράφοι, 4 έργα ο καθένας, με διαφορετικές ενότητες. Παρουσιάζουν το έργο μιας ολόκληρης χρονιάς, ετήσια έκθεση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου. Τα δικά σας έργα? Τα δικά μου έργα είναι αυτά, είναι πορτρέτα από τη γύρω περιοχή, από ανθρώπους του Μόχθου και της Εργατιάς, το οποίο απεικονίζεται και στο πρόσωπό τους. Για την έμπνευση, τι σας ενέπνευσε, ποια είναι τα δικά σας έργα? Τα δικά μου έργα είναι μία αρχόντισσα, γιατί έχει ζήσει τόσα πολλά που η ζωή της δεν μπορεί να το πούμε με λίγες λέξεις, ούτε με λίγες εικόνες. Και έτσι ήθελα να αποθανατήσω ό,τι περισσότερο μπορούσα από τη συγκεκριμένη. Για μένα είναι μία αρχόντισσα. Τι κάνει κάποιον να πάρει τη φωτογραφική κάμερα και να βγει να φωτογραφίζει? Το μεράκι, το ότι βλέπει τα πράγματα κάπως διαφορετικά, με το δικό του τρόπο, θέλει να αποθανατήσει το δικό του τρόπο για να το δείξει και στους άλλους. Σας αρέσει που βλέπει τη δουλειά σας ο κόσμος? Ο κόσμος μας αγάπησε, είναι η τρίτη φορά που είμαστε μέσα στον πεζόδρομο και πιστεύω ότι το θέλει, θέλει να έρχεται να μας βλέπει και να βλέπει και τη ματιά μας κιόλας, γιατί ο καθένας έχει τη δική του ματιά. Κάνει κάποιον να βγει να πάρει τη φωτογραφική κάμερα και να αρχίσει να βγάζει φωτογραφίες? Σίγουρα πρέπει να είναι περίεργος σαν άνθρωπος, να θέλει να κρατάει στιγμές και να θέλει να δείξει στον κόσμο τη δικιά του ματιά. Πώς βλέπει τα πράγματα, τα τοπία, τους ανθρώπους. Εγώ για παράδειγμα έβγαλα μόδα φέτος και ουσιαστικά είναι η μόδα του δρόμου. Δεν είναι το high fashion που βλέπουμε στις πασαρέλες, είναι πώς δίνεται ο κόσμος καθημερινά στους δρόμους. Και τα λοιπά. Ένα κλικ ποτέ δεν πάει χαμένο? Κοιτάξτε, πολλά κλικ μπορεί να πάνε χαμένα, αλλά με το καιρό τα βελτιώνουμε. Βρίσκεις το σωστό κλικ. Ναι. Ένας μεγάλος φωτογράφος είπε ότι τα πρώτα 10.000 κλικ είναι για πέταμα. Μετά 10.000 και ένα γίνεσαι φωτογράφος. Οπότε αν βάλουμε αυτό στο μυαλό μας, σίγουρα μέχρι να μάθει κάποιος. Αλλά εμείς αυτό εδώ κάνουμε, προσπαθούμε όλοι μαζί, ομαδικά, να μάθουμε, να δείχνουμε μια όμορφη πλευρά στην Πτολεμαϊδα με τις φωτογραφίες μας. Το ότι το κοιτάει ο κόσμος, τι σας λέει, σας αρέσει? Εννοείται, μας αρέσει, βλέπουμε ανταπόκριση από τον κόσμο και αυτό είναι μια κινητήριος δύναμη, έτσι ώστε να μας δίνει και εμάς την δύναμη να συνεχίζουμε. Βλέπουμε ότι ο κόσμος του αρέσει, αυτό είναι κάτι που έλειπε από την πόλη μας, οπότε και εμείς είμαστε εδώ κάθε χρονιά να το κάνουμε ξανά και ξανά.